ήθελα τον Μπάκη, βοήθησέ με, μα το αγόρασα το σπίτι. Μα, Βιλατζέρ, δεν το αγόρασες το σπίτι, απλώς το έφτιαξες. Ναι, αλλά θέλω βοήθεια, δεν καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά έχω δουλειά, δεν βλέπεις. Εκτός από αυτό, πρέπει να πάω να μαζέψω τις φάρμες. Δεν έχω δουλέψει καθόλου. Έτω, Μάκη, σε παρακαλώ, κάνε ένα καλό. Πω, Βιλατζέρ, με ζάλισες. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τέλος πάντων, να σε βοηθήσω. Πού είναι το σπίτι? Ακριβώς πίσω από το γειτονά σου είναι. Πρέπει να μείνω κι εγώ κάπου, αλλά είναι χάλια. Όλοι μου το είπατε και γελάτε. Γελάνε. Ναι, σε αυτό το βίλες πολύ συχνό να γελάνε όλοι και να κοροϊδεύουνε. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το σπίτι σου. Ακ, πάμε, πάμε. Να το πάτε, αυτό είναι. Αυτό είναι, όχ. Βιλατζέρ, ναι, όντως, το σπίτι είναι κάπως. Το έλεγα το μπάκι, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε, γιατί φαίνεται χάλια. Και να, κοίτα τους εκεί, μαζευτήκαν και με κοροϊδεύονται, τα συζητάνε. Πού? Εκεί. Πού, μα ούτε καν, κοιτάνε από την άλλη μεριά. Φαντάσω, δεν θέλουν ούτε καν να το βλέπουνε. Αχ, τι να κάνω, τι να κάνω, πάμε να δούμε και μέσα τι γίνεται. Πήγαινε εσύ και εγώ θα κάνω μπάνιο. Βιλατζέρ, τι κάνεις? Κάνω μπάνιο. Μπάνιο κάνεις? Βιλατζέρ, θέλεις να σου φτιάξω το σπίτι ή όχι? Τι κάνεις εδώ? Μπάκι, μου είπατε ότι βρωμάω, γι' αυτό κάνω μπάνιο. Κάνεις μπάνιο στη φάρμα μου? Τι να κάνω, αφού δεν έχω μπάνιο. Άμα μου το φτιάξεις, δεν θα κάνω στη φάρμα. Αυτό λέγεται εκβιασμός, το ξέρεις έτσι? Το ξέρω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, κάτσε να δω το σπίτι όσο κάνεις εσύ μπάνιο. Για να δούμε, παιδιά, τι. Νούμπικο σπίτι, έτσι. Α, παιδιά, δεν σας χαιρέτησα. Γεια σας, παιδιά. Όποιος δεν με ξέρει, είμαι το Νουμπάκι και στο σημερινό βίντεο, από ό,τι βλέπετε, θα φτιάξουμε, θα αναβαθμίσουμε, θα κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι του Villager που έφτιαξε ένα σπίτι. Θεός να το λέει σπίτι, τέλος πάντων, θα το φτιάξουμε πιο ωραίο για να μην κάνει μπάνιο και στη φάρμα μου. Έφυγε. Πού πήγε? Α, καλά, ό,τι να είναι. Και δεν του είπα ακόμα ότι πρέπει να μου δώσει κάποια πράγματα. Θα τα αγοράσει μόνος του, δεν θα τα αγοράσω εγώ. Κάποια μπορεί να πάρει και από την αποθήκη μας. Βέβαια, παιδιά, μην ξεχάσετε μια έγγραφουλα ή ένα like για να με βοηθήσετε. Και πάμε να το βρούμε για να του πούμε να... Villager! Οπα, δεν θέλω να αγοράσω κάτι. Τι θες, Μπάκι? Πρέπει να πάρεις κάποια πράγματα που θέλεις. Με τι πράγματα θα φτιάξω το σπίτι? Α, έχει αποθήκη κάτι? Κοίτα, μην τα έχεις κιόλας στο τσαμπέ. Θα μπορούσες να πας να αγοράσεις. Και μόλις αγοράσεις με φωνάζεις. Α, οκ, θα αγοράσω όλα όσα χρειάζεσαι. Όχι όσα χρειάζεσαι, όσα θα βρω σε τιμή ευκαιρίας. Δεν έχω πολλά, Emerald. Ωραία, Villager, τι πάθαμε. Μόλις ψωνίσεις, φώναξέ με. Εντάξει, το μπάκι. Άντε, πω, παιδιά, για να δούμε τι θα πάρει και τι θα βρει. Μπάκι. Α, τι κάνεις, Villager, εδώ? Τα ετοίμασα όλα, βρήκα. Όλα σε τιμή ευκαιρίας, ξέρεις πόσο καλά τα βρήκα. Καλά, εντάξει, για να δούμε τι βρήκες. Και τι, τώρα να το ξεκινήσω? Δεν, μπάκι, ακόμα με κοροϊδεύω. Πήγα να μαζέψω τα πράγματα και μου λένε με φτωχέ. Έτσι στο λέγανε, φτωχέ. Έτσι το λένε, αφού ξέρεις πως μιλάμε. Όπως μιλάς και εσύ, μάλλον. Όχι, το μπάκι, εγώ μιλάω καλά. Εγώ ξέρω που να μιλάω. Καλά, Villager. Άντε, πάμε να τελειώνω. Πού είναι τα πράγματα για να τα δω? Πού είναι? Εκεί, να το τσεστ. Το τσεστ, ωραία, το τσεστ. Για να δούμε τι έχει εδώ. Τι έκανα? Καλέ, τι έγινε? Villager, τι έκανες? Κοίτα να δε... Μα γιατί διέλυσες στο σπίτι? Δεν το έκανα εγώ. Villager, για τελείωνε, μη με ενοχλείς. Άμα με ενοχλείς, δεν θα σου φτιάξω το σπίτι, να το ξέρεις. Καλά, το μπάκι, δεν θα σε ενοχλώ, μια πλάκα έκανα. Απλώς, έτσι, το διαμόρφωσα. Το διαμόρφωσες? Όχι, απλώς θέλω να σε βοηθήσω. Όχι. Δεν θέλω βοήθεια. Μπορείς να φύγεις και μόλις το τελειώσω θα σε φωνάξω. Α, τέλεια, ωραία, εντάξει, θα το κοιτάω. Όχι, Villager, δεν θα κοιτάς, γιατί με ενοχλείς με αυτόν τον τρόπο. Φύγε και θα σε φωνάξω. Θα φύγω. Άντε, φύγε. Θα φύγω, σου λέω. Φεύγω. Villager, δεν κουνιέσαι καν. Φύγε. Μπάκι, γιατί μπαρός και εσύ? Καλά, Villager, έλα. Για να ασχοληθώ λίγο. Κοίτα τι έχει κάνει εδώ. Τι είναι αυτό? Μα γιατί έκανες τρύπα εδώ? Δεν το κατέβω.
Καλά, είναι αυτός ένας. Κοίτα να δεις τι έκανε τώρα. Θα έχω εκεί την τρύπα εδώ, θα πέφτω. Κάτσε, ξέρω τι θα κάνω. Θα σπάσω αυτό και θα το βάλω κάτω. Απλά τα πράγματα. Έφυγε. Οκ, okay, ευτυχώς έφυγε. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε, να δούμε. Έβλεπα εδώ τα πράγματα. Έχει πάρα πολλά αυτά. Σίγουρα θα αλλάξω στέγη. Μήπως θα το αλλάξω ή με αυτό ή με αυτό. Αλλά δεν ξέρω τώρα με τι ακριβώς θα το αλλάξω. Θα το δούμε και αυτό. Θα χρειαστώ και αυτό το ξύλο. Σαν πολλά δεν πήρε. Αχ, έχει αδειά στην αποθήκη. Θα γκρινιάζουν οι άλλοι. Τέλος πάντων, εγώ λέω να ξεκινήσουμε. Τι λέω να κάνουμε. Αυτά εδώ, εγώ λέω να τα κάνουμε έτσι ξύλινα. Θα φαίνονται ωραία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Θα το κάνω και από αυτή τη μεριά για να μην μπερδευτώ. Και θα βάλω γωνίες έτσι. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Γύρω-γύρω λέω να βάλω. Τι έχει ξύλο ανοιχτό και εδώ έχει πιο ανοιχτό ξύλο. Καλά, ό,τι να είναι μου δώσε. Τώρα μου ό,τι μου δώσε θα κάνω. Έτσι, έτσι, έτσι. Θα σπάσω και αυτό, θα βάλω. Α, γιατί... Δεν μου δώσε και κάποιο εργαλείο να δουλέψω. Πώς θα δουλέψω. Νομίζω βγαίνει ωραίο, παιδιά. Μήπως και αυτό πρέπει να το αλλάξω. Ναι, έτσι, 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 έτσι. Νομίζω ότι φαίνεται ωραίο. Καλό, καλό, καλό. Βέβαια η σκεπή θα με ζαλίσει τώρα. Άρα θα κάνουμε το γύρω-γύρω όλο. Έτσι θα τα σπάσουμε όλα μπροστά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα το κάνουμε με αυτό εδώ. Έτσι. Και θα κάνω και αυτό. Και αυτό. Α, πάλι. Θα σπάσω και αυτό, και αυτό, και αυτό. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Θα σπάσω και αυτό. Και σχεδόν είμαστε έτοιμοι. Και νομίζω η φάτσα ήδη φαίνεται διαφορετική. Βέβαια, ξέρετε τι λέω. Και εδώ πρέπει να σπάω και να βάζω. Θα πρέπει να ανέβω πάνω και να κάνω τη φάτσα. Όλοι έτσι. Α, τέλεια, έτσι. Το έφτιαξα το σπίτι. Έφτιαξα και κολόνες γύρω-γύρω. Νομίζω βγαίνει αρκετά ωραίο. Τι έχετε να πείτε, παιδιά, κι εσείς? Μου πήρε αρκετή ώρα, αλλά το έφτιαξα. Το έφτιαξα αυτό. Λοιπόν, ένα από τα βασικότερα, βέβαια, τα παράθυρα αυτά θα τα αλλάξουμε εμείς. Θα βάλουμε... περίμενε. Περίμενε, έχει πα... Ναι, καλά το είδα. Για μια στιγμή τρόμαξα και την πόρτα που πήρε. Και θα βάλουμε τα παράθυρα τα πιο μοντέρνα. Μην βάζουμε τώρα ό,τι να είναι. Τι τετραγωνάκια ήταν αυτά. Έτσι. Θα χαλάσουμε και αυτά. Έτσι, έτσι. Πού άλλο έχει παράθυρο? Νομίζω είχε και πίσω. Ναι. Θα αλλάξουμε και αυτά τα παράθυρα και θα βάλουμε τα πιο μοντερνιά, 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 έλεος. Πιο μοντέρνα τέλος πάντων. Έτσι και νομίζω ότι άρχισε και φαίνεται το σπίτι πιο ωραίο. Κοιτάξτε εκεί. Α, το παπάκι φτιάχνει σπίτι για τον άλλο. Να, μωρέ, δεν έπρεπε, δεν έπρεπε να τον κοροϊδεύουμε. Τώρα θα έχει καλύτερο σπίτι από το δικό μας. Α, παιδιά, ακούτε τι λένε. Καλά να πάθουνε. Με βάλανε και εμένα, μου βρήκανε με ένα δουλειά τώρα. Α, και εδώ πρέπει να τα σπάσουμε αυτά, τσουκ. Θα βάλουμε για είσοδο αυτό. Έτσι, θα είναι είσοδος. Και θα βάλουμε και την πορτούλα αυτή που μας έβαλε. Τσουκ και μπαίνουμε μέσα. Ωραία, τέλεια. Αυτό τι είναι? Α, παιδιά, θα πρέπει και μέσα λίγο να το φτιάξω. Μισό. Και θα βάλουμε αυτά. Και το σπίτι θα είναι άσπρο και φωτεινό. Βέβαια, εννοείται θα κάνουμε και το πάνω μέρος. Και εγώ λέω να το κάνουμε... Μήπως να το κάνουμε έτσι. Θα ήταν ωραίο, έτσι, κάτι διαφορετικό, έτσι. Wow, το τελείωσα. Νομίζω βγαίνει αρκετά ωραίο, παιδιά, μέσα. Εντάξει, ακόμα δεν τελειώσαμε. Μισό λεπτάκι να μαζέψω και αυτά εδώ. Λοιπόν, αυτό που μας έμεινε για το εξωτερικό είναι η σκεπή, που είναι η πιο δύσκολη. Για να δούμε πώς θα το κάνουμε όμως. Θα τα σπάσω αυτά που έχει εδώ. Γιατί από χώμα τώρα σπίτι. Τι είμαστε, νουμπάδες? Εγώ λέω να το φτιάξω έτσι. Θα μου βγει άραγε. Καλό φαίνεται, καλό. Βέβαια δεν ξέρω, παιδιά, ξέρετε τι. Οπα. Θα δούμε άμα θα φανεί και με αυτό εδώ ωραίο. Δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα. Βγαίνει. Παιδιά, νομίζω ότι βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Μισό λεπτάκι. Φαίνονται λίγο κάπως. Αυτό δεν μπορώ να το πειράξω. Η σκεπή δεν πρέπει να φαίνεται έτσι όμως. Μήπως εδώ το παράκανα λίγο. 2-2. Και τώρα θα δούμε πώς μας βγήκε. Άμα μας βγήκε ωραία, θα χαιρόμαστε. Παραλίγο να σκοτωθώ. Για να δω. Κοιτάξτε.
Έτσι και έτσι, μήπως έπρεπε. Άμα έβαζα από δύο, μήπως θα φαινόταν πιο ωραίο. Άμα έβαζα και εδώ, και να ήταν πιο χοντρό. Α, νομίζω βγαίνει πιο ωραία. Τέλεια, τέλεια παιδιά. Άμα βάλω από δύο, νομίζω μισό λεπτάκι να το δοκιμάσω. Για να δούμε. Ξανασκοτώθηκα. Νομίζω ότι βγαίνει πιο ωραίο. Αλλά θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Θα τα διορθώσω. Τέλος πάντων, κάπως έτσι θα το φτιάξω. Λοιπόν, και τελευταίο εδώ. Και είμαστε έτοιμοι. Villager, γιατί έβγαλες τη σκάλα μου! Βάκε κάτω προ! Πόρε, θα σκοτωθώ! Μα είναι δυνατό. Όπα, ευτυχώς δεν πέθανα. Μα είναι δυνατό, μου βγάλε τη σκάλα, έφτιαξα τη σκάλα εγώ. Λοιπόν, το σπίτι, παιδιά, περίπου βγήκε έτσι. Ήδη είναι τέλειο, νομίζω. Για πάμε να δούμε από όλες τις μεριές. Είναι. Α, δεν τελείωσε εδώ. Το ξέχασα μισό λεπτάκι. Να βάλω και εδώ. Και είμαστε OK. Για να δούμε. Τέλειο, νομίζω βγήκε. Τέλειο, παιδιά. Τι άλλο μας έχει εδώ. Λοιπόν, αυτά δεν θα τα χρειαστούμε μάλλον, αφού τα χρησιμοποίησα. Αυτά τα αφήνω, είναι η σκάλα μου. Ξέρετε τι σκέφτηκα. Για να πάρουμε και αυτά. Έχουμε και αυτά, έχουμε και αυτό. Έχουμε και την πέτρα. Πέτρα, την ξέχασα τελείως. Μάλλον δεν την είδα καν, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνω. Αυτό μπαίνει έτσι. Μπαίνει. Εξωτερικός χώρος πρέπει να είναι ωραίος. Σκέφτηκα και κάτι άλλο. Έτσι. Έτσι. Α, να μην το κάνω διπλό, να φαίνεται το σπίτι έτσι. Α, τέλειο. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, μέσα στην πρασινάδα. Κάτι μου λείπει από εδώ, ρε παιδιά. Μπορώ να σκεφτώ αυτό. Οπ. Α, είναι πάρα πολύ ωραία. Και σκέφτηκα στις γωνίες, παιδιά, εγώ. Έτσι. Μήπως να το βάζα πιο κάτω. Έτσι. Ναι, να μην το βάλω εκεί. Να βάλω έτσι. Στην είσοδο. Έλα εδώ. Καλά, όχι ότι εδώ μου βάλει τόσα λουλούδια. Ξέρει ότι βάζω πολλά λουλούδια, μάλλον γι' αυτό. Α, παιδιά, βγαίνει σπιταρόνα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε εδώ. Εγώ λέω να τα σπάσουμε. Και επειδή έχει την πέτρα, θα βάλουμε και την πέτρα εδώ. Έτσι. Να μην έχει τέτοιο είσοδο. Θα το ξεχωρίσω με αυτά. Δεν μου άφησε και καθόλου εργαλεία. Καταλαβαίνετε τώρα. Δουλεύω έτσι εγώ, χωρίς εργαλεία. Λοιπόν, θα κάνουμε και αυτά. Τέλεια, το τελείωσα εδώ. Α, παιδιά, νομίζω βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να πάμε να μπούμε μέσα και θα τα σπάσουμε όλα αυτά και θα βάλουμε άλλα. Λοιπόν, τι έχει όμως, δεν θυμάμαι. Μισό, να αφήσω όλα αυτά. Αυτό, το δέντρο που το πήρα. Είχε ένα κρεβάτι, το αυτό κρεβάτι. Α, να τα. Θέλει και μπάνιο. Πού να το κάνω μπάνιο, δεν έχει χώρο πρώτα απ' όλα. Μα είναι δυνατόν. Δεν νομίζω ότι θα χωρέσουν όλα, ωστόσο εγώ θα προσπαθήσω να του βάλω. Αλλά δεν. Α, μου έχει βάλει τα μπάριερ, αυτά τα roadwork. Μπάριερ για τέτοιο. Αλλά δεν τα χρησιμοποίησα, τι να τα κάνω. Τι θα κάνουμε εμείς. Εγώ προτείνω. Εδώ, κρεβάτι. Γιατί εδώ. Όχι. Ρε παιδιά, πού θα μπει η τουαλέτα, δηλαδή έλεος. Το κρεβάτι θα μπει εδώ. Α, θα το ξεχωρίσω χώρο, κατάλαβα. Θα το ξεχωρίσω χώρο. Με αυτά εδώ. Και θα φτιάξω μια τουαλέτα. Με μπρίκ. Α, δεν μου κάνουνε. Όχι, μου κάνουνε. Μπορώ. Θα το κάνω με μπρίκ. Ξέρετε τι θα κάνω. Θα κάνω. Ναι. Και τι τουαλέτα θα είναι έτσι. Ξέρω τι θα κάνω. Άρα θα βγάλω αυτό. Και η τουαλέτα θα μπαίνει. Όχι. Α, παιδιά, δεν μου βγαίνει. Θα το αφήσω έτσι το τουαλέτα. Τι να κάνω. Θα φαίνονται όλα. Ας σκεφτεί κάτι άλλο. Στο μεταξύ πρέπει να σπάσω και αυτά γιατί έχει εδώ. Α, μπορώ να βάλω έτσι. Να βάλω εδώ κουζίνα καλύτερα. Όχι. Θα σπάσω αυτό. Οπα. Θα βάλω κουζίνα. Θα βάλω εδώ αυτό. Μα και αυτός πολλά θέλει. Με τόσα πράγματα. Τι να κάνω. Απροφητήρα δεν θα βάλει. Δεν το πήρε. Τι να του κάνω. Α, δεν μπαίνει. Τι είναι αυτά που μου έφερε αυτός. Δεν μπαίνουνε. Μπροστά μπαίνει. Θα το αφήσω έτσι. Ό,τι μου δώσει. Τι να κάνω. Το τσέστ θα του βάλω εδώ. Για να βάζει πράγματα. Άντε και το πολύ πολύ να μαγειρέψει. Έχω και αυτό εδώ. Μήπως να το σπάσω. Να βάλω αυτό. Και εδώ να βάλω αυτό. Έτσι. Και να μπει. Όχι, πάλι δεν μπαίνει. Τέλος πάντων. Δεν το βάζω και καθόλου. Ω, έτσι εδώ. Ανοίγει βέβαια. Οπ. Αχ, θα το κάνω έτσι. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Ενδιαφέρον.
δεν είναι και τόσο ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Τι άλλο μου είχε. Ό,τι μου είχε, δεν μου είχε τίποτα βασικά. Δεν είναι καλά τα πράγματά του. Θα του βάλω ένα τραπεζάκι δίπλα στην τουαλέτα να του βάλω. Τι να κάνω. Του βάλω έτσι τραπεζάκι για να τρώει με μια καρακλίτσα δικιά του. Και θα έχει ένα καναπέ εδώ. Έτσι, ανακάθεται. Τι να τον κάνω. Για μισό λεπτάκι να δω άμα έχει κάτι άλλο. Το εξωτερικό βγήκε ωραίο πάντως, δεν μπορείτε να πείτε. Εδώ ό,τι βρήκαμε, ό,τι βρήκαμε, ό,τι είχε. Άντε να του βάλουμε και κανένα λουλούδι. Να το στολίσουμε με αυτά. Έχει και κάτι άλλο. Ρε, είναι και αυτός. Α, μήπως το κάνω έτσι. Να το καλύψω για να μην φαίνεται. Το μπάνιο για να ξεχωρίζει. Δεν μπορώ να κάνω και κάτι καλύτερο, παιδιά, όντως. Τώρα τι να κάνω, έτσι λίγο να ξεχωρίζει το μπάνιο. Το κάναμε λίγο περίεργο βέβαια. Τέλος πάντων, θα το βάλω αυτό να κοιτάει εδώ, έτσι. Και εκεί που κάθεσαι λες, α, θέλω τουαλέτα και κάθεσαι στην τουαλέτα. Κάπως έτσι. Γιατί, νορμάλ, ό,τι μου έδωσε. Ελπίζω να μην έχει κανένα παράπονο, προσπάθησα πάρα πολύ. Λοιπόν, να το στολίσουμε και λίγο εδώ με τα λουλούδια. Έτσι, εδώ ξέρω εγώ, πού, δεν μπαίνουν πουθενά. Μήπως να το βάλω έτσι εδώ, όχι, έτσι λουλούδια εδώ, 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 με τόσα λουλούδια που μου έδωσε, μήπως τα θέλει, ποιος ξέρει. Και ένα κρεμαστό θα το βάλω εδώ και άλλο ένα κρεμαστό εδώ, να το βάλω και με εδώ, να έχει ένα μπάνιο πολύ ωραίο. Λοιπόν, εγώ τα έβαλα όλα, έμεινε να το φωνάξουμε και να του το δείξουμε. Νομίζω βγήκε αρκετά ωραίο, γιατί τι έχει. Wow! Μα είναι απαράδεκτο, μα γιατί αυτός, γιατί τώρα φτιάξες το μπάκι, μα δεν γι' αυτό. Τέλειο σπίτι, τέλειο, θέλω κι εγώ. Μα γιατί, κι εγώ θέλω. Σιγά σιγά. Μα και πάλι καλά που τους έβαλες μέσα από τα μπάρια. Βέβαια φεύγω, να μην πλησιάσω το σπίτι μου. Wow, είναι καταπληκτικό, σε ευχαριστώ. Είδες, villager, και δεν έχεις μπει καν ακόμα μέσα. Θες να μπεις μέσα να το δεις. Και βέβαια θέλω το μπάκι, δεν το περίμενα τόσο καταπληκτικό σπίτι. Εντάξει, τώρα φεύγουν και οι villager. Villager, φύγετε! Μα είναι άδικο, μα είναι άδικο, γιατί το φτιάξεις τόσο ωραίο σπίτι. Και εμείς θέλουμε. Villager, άντε, πάμε μέσα, πάμε μέσα. Α, είναι τέλειο, βέβαια το μπάνιο, το μπάκι είναι λίγο περίεργο. Μα δεν θα φαίνομαι. Μα δεν βλέπεις ότι έβαλα εδώ πρασινάδα, δεν θα φαίνεσαι καθόλου. Εξάλλου, τόσο μικρό σπίτι, δεν μπορούσα να μπω τώρα σε διαδικασία να το μεγαλώνω. Όχι, όχι, καταπληκτικό εδώ, είναι τέλειο και τραπεζάκι και λουλούδια, έτσι πως μου αρέσει. Ευχαριστώ το μπάκι. Παρακαλώ, άντε, άντε με το καλό και καλό ρίζικο, φεύγω εγώ. Αχ, παιδιά, τελείωσε και αυτή η μέρα, έφτιαξα και το σπίτι και νομίζω είναι ωραίο. Ξέχασα να ρωτήσω πού θα κοιμηθώ, πού θα κοιμηθώ, στην πανιέρα. Εσείς γιατί κάθεστε εδώ? Μακί, νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό που έκανες. Εμείς τον κοροϊδεύαμε. Είχαμε από εκεί να ασχοληθούμε. Πήγες και το φτιάξες ένα σπίτι. Επειδή τον κοροϊδεύατε, την επόμενη φορά να μάθετε να μην κοροϊδεύετε. Άιντε, πάω να φύγω. Μου ζητάνε και τα ρέστα. Αχ, κουράστηκα παιδιά σήμερα πραγματικά. Κουράστηκα πάρα πολύ, αλλά το φτιάξα το σπίτι. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το σπίτι από 1 μέχρι το 10. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye. Α, καλά, θα διαλύσω το σπίτι μου. Καμπάκι, βγες έξω, θέλουμε και εμείς σπίτι. Οχ, οχ, παιδιά, φεύγω, φεύγω, γεια σας, γεια σας.